Ευχαριστώ πολύ αρχικά. Πρέπει να ευχαριστήσω κυρίως τους συμπαίκτες μου και γενικότερα και ειδικότερα σήμερα τον Κλάους για το πέναλτι που πήρε και μπόρεσα και το πέτυχα. Από εκεί και πέρα νιώθω πολύ καλά, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες και ελπίζω για το καλύτερο. Είναι μια τριάδα αυτός ο Περέρα και ο Κλάους που αφήνουν τη σχολά μας σε κάθε μάτς. Θεωρεί ότι όντως έχουν βρει χημεία, όντως αποτελούν το μεγάλο πλούτο του ΠΑΟΚ. Βασικά αυτή είναι η δουλειά μας, να πετυχαίνουμε γκολ. Πιστεύω σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε σκορά 5-6 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Και πάνω σε αυτό είναι δύο πολύ καλοί παίχτες, ξέρουν ακριβώς πώς να παίζουν και αυτός είναι και ο λόγος που καταφέρνουμε και παίζουμε όλοι μαζί καλά. Πώς εξηγείται ο γεγονός ότι χάνονται κλασικές ευκαιρίες, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο επόμενο? Στα τελευταία παιχνίδια πιστεύω ότι έχουμε πετύχει 11 γκολ και δεν έχουμε δεχτεί κανένα, το οποίο είναι πολύ καλό. Είναι αλήθεια ότι δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες και δεν είμαστε τόσο σοβαροί θα έπρεπε μπροστά από το τέρμα. Αυτό πιστεύω σιγά σιγά θα αλλάξει. Είναι δουλειά μας κιόλας να σοβαρευτούμε. Οπότε πιστεύω να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο και στο Europa League. Το έχω πει και σε αρκετές εφημερίδες όπου σταθώ και που βρεθώ ουσιαστικά ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, νιώθω πάρα πολύ καλά εδώ, αυτή η μεταγραφή έχει αλλάξει πραγματικά τη ζωή μου, νιώθω πάρα πολύ όμορφα, με βοηθάει και η οικογένειά μου σε πάρα πολλά πράγματα και είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω να συνεχίσω να βοηθάω και εγώ την ομάδα με τις εμφανίσεις μου μέσα στο γήπεδο και να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται. Φυσικά και μιλήσαμε, είναι φίλος μου και μιλάμε συχνά. Μου είπε πόσο καλά πέρασε εδώ και φυσικά προσπαθώ και εγώ να σταθώ αντάξιος σε αυτά που κατάφερε αυτός γιατί ήταν αρκετά και να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερος γίνεται. Για το ευρωπαϊκό παιχνίδι θέλει να πει κάποια πράγματα, γιατί ξεκινάει η φάση των ομίλων την Πέμπτη και αν αυτό το κόλπο που πέτυχε με την Ουκρανία και το φάσμα σε όλη την Ευρώπη το ψάχνει και με τον ΠΑΟΚ, γιατί είδαμε σήμερα 2-3 φάσεις παρόμοιες. Every game is different game. Σίγουρα προσπαθώ σε κάθε παιχνίδι να πετύχω γκολ, να δώσω assist, να παίξω όσο καλύτερα γίνεται να βοηθήσω την ομάδα μου. Από εκεί και πέρα προσπαθώ το καλύτερο, βέβαια δεν μπορώ να πετύχω ακριβώς το ίδιο γκολ, ήταν κάτι ξεχωριστό. Τώρα για το παιχνίδι της Πέμπτης ελπίζω να μπούμε δυνατά, να πάμε με τους 3 βαθμούς και να ξεκινήσουμε με το δεξί γιατί είναι πολύ σημαντικό.